Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Draft of Glory και δεν γινόταν να το αφήσουμε έτσι αυτό. Δεν γινόταν. Έπρεπε τώρα μέσα έτσι εδώ που σκάφαμε δεύτερο recording, πάμε να βάλουμε το draft token, πάμε να πάρουμε το draft. Το Enemba είναι ένα νέο αναπτυσσόμενο site στο χώρο του gaming. Στο Enemba μπορείς να βρεις πάνω από 10.000 παιχνίδια και προϊόντα για να διαλέξεις, μεγάλες προσφορές σε κορυφαίους τίτλους και συλλογές παιχνιδιών για κάθε είδος. Μπορείς να βρεις όχι μόνο παιχνίδια για PC, αλλά και για όλες τις διαθέσιμες κονσόλες της αγοράς. Και φυσικά μπορείς να βρεις το FIFA, αλλά και να αγοράσεις FIFA Points σε προνομιακές τιμές. Τέλος, στο checkout μην ξεχάσεις να βάλεις τον κωδικό FIFANOIDEX για 3% off. Όλα τα απαραίτητα links θα βρίσκονται στο description. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι. Ναι, πατάμε draft token, μπαίνουμε. Νέο draft, νέες περιπέτειες. Πάμε να πάρουμε formation. Λοιπόν, ξανά το 4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Θα πάω με κάτι πιο κλασικό και με κάτι που μου έχει δουλέψει μέχρι τώρα στα draft του FIFA 21. 4-3-2-1, κλασικούρα σύστημα για FIFA. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε. Ο captain μας είναι Νεϊμαρζίτο. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε τον Νεϊμαρ αυτή τη φορά, όχι τον Ρονάλντο. Πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε εδώ τώρα στην επίθεση. Striker. Βέρνερ. Θα διαλέξω οπωσδήποτε Βέρνερ. Δεν κολλάει με τον Neymar, αλλά κάπως πρέπει να κολλήσει. Και για να δούμε τώρα τον τρίτο μας επιθετικό. Ροντρίγκες. Μπέιλ. Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Αυτά που βλέπω μ' αρέσουν. Μπέιλ δεν τότε να μην κάνει και με τον Βέρνερ. Και έχουμε αρχίσει καλά. Πάμε για το κέντρο μας. Για να δούμε πρώτο pick στα CM. Θέλουμε κάτι να κολλάει. Ρενάτο Σάντσες Inform είναι πολύ ωραία κάρτα αυτή και κολλάει και με τον Neymar, η αλήθεια είναι. Δεν κάνει κανένα τρελό link. Κάνει ένα soft link, θα πάρω το Ρενάτο Σάντσες να το δοκιμάσουμε. Δεύτερο CM, για να δούμε. Για να δούμε στο δεύτερο CM τι έχουμε. Έχουμε πάλι από το γαλλικό πρωτάθλημα, έχουμε και από το ιταλικό. Εντάξει, από το γαλλικό η αλήθεια είναι αυτό ο Ρονζιέρ με 61 pace δεν πάει πουθενά. Πάμε για Ζιελίντ. Τρίτο pick στο κέντρο. Φαντεμπέκ, Τίλεμαν, Σινιέστα, Ράμψη, Λοσέλσο. Strong στο Bale, παίρνουμε Λοσέλσο, πάμε στην άμυνα. Arnold δεν είναι τώρα για δεξιμπακ, η αλήθεια είναι. Στο κέντρο τον έβαλα, δούλεψε καλύτερα, αλλά δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε για δεξιμπακ. Βέβαια, δεν έχουμε άλλο δεξιμπακ από Αγγλία. Οπότε θα πάρουμε και πάλι τον Arnold και θα ελπίσουμε να έχουμε πάλι δεξιμπακ σε κάποιο άλλο πικ. Πάμε στο CB, το πρώτο CB είναι ο Gomez, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τον θέλουμε ξανά τον Gomez. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο δεύτερο center back. Είναι και αυτό καλό, είναι ο Αλάμπα, έχουμε Van Dijk. Gomez Van Dijk. Πάμε στο αριστερό back για να δούμε τι θα έχουμε στο αριστερό back. Μεντί. Και ο Ερνάντες. Ο Ερνάντες πριν, παιδιά, στο πρώτο draft που κάναμε, στο πρώτο επεισόδιο, ήταν από τους διακριθέντες από την ομάδα. Ήταν αρκετά καλός, αλλά δεν ξέρω πώς να πάρω Μεντί. Θα τον λικάρω πιο εύκολα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να περάσω έναν Μεντί έτσι. Θα πάρω τον Μεντί. Και στο τέρμα έχουμε Γιορίς, Oblak, Neuer, Ter Stegen, Lennon. Θα πάρουμε Γιορίς εύκολα, πάρα πολύ ωραία. Οι μόνοι που δεν κολλάνε στην ομάδα καθόλου είναι ο Ζιελίνης και με το Μεντί. Πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό το draft, ναι. Αυτό το draft με κάνει να είμαι λίγο πιο confident. Maitland Niles. Θα πάρουμε για το chemistry. Θα μπει εδώ. Επόμενο pick. Ο Σιμέν, Άκε, Πούλισιτ. Θα πάρω τον Πούλισιτ σε περίπτωση που δεν κολλήσει καθόλου ο Νεϊμάρ. Μπορούμε να βάλουμε τον Πούλισιτ εδώ και να μπαίνει ο Νεϊμάρ ως αλλαγή. Δεν είναι το καλύτερο αυτό, αλλά πάμε και στο επόμενο πικ να δούμε τι έχουμε. Πάλι Ερνάντες. Ας πάρουμε και τον Ερνάντες. Ας πάρουμε και τον Ερνάντες, γιατί μου άρεσε και ποτέ δεν ξέρεις. Ιμπραήμοβιτς, σου άρεσε, όχι. Θα πάρουμε το Στέρλινγκ, η αλήθεια είναι αυτή. Θα μπει εδώ ο Στέρλινγκ γιατί κολλάει. Επόμενο πικ. Θέλουμε κάτι εκεί στο κέντρο. Θέλουμε, δεν έχουμε πάρει τίποτα στο κέντρο. Εδώ δεν μας βοηθάει σε τίποτα αυτό το πικ. Πάρε το Μαρτίνες. Θέλουμε ένα καλό πικ για το κέντρο. Μας δίνει Ζωάο Κανσέλο. Μας δίνει Ζωάο Κανσέλο που θα μπορούσε να είναι η επιλογή αυτή που θέλουμε. Ναι, θα πάρουμε Ζωάο Κανσέλο, η αλήθεια είναι. Πάμε λίγο εδώ προς την άμυνα. Τίποτα. Πάρε λίγο Μάτους έτσι απλά για το τρόλ. Πολύ άσχημα πάει το πράγμα τώρα. Πολύ άσχημα πάει το πράγμα τώρα. Τα πράγματα εκεί στο κέντρο δεν είναι καλά. Βαλμπουενά, ο Ζιλ. Πάρω τον Ζιλ για να κάνουμε και λίγο chemistry. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε παραπάνω. Θα πάει ο Ζιλ εδώ και ψάχνουμε άλλο έναν στο κέντρο τώρα. Αλλιώς θα κάψουμε το Maitland Niles. Έχουμε Λαμέλα, έχουμε Ίσκο, Περότη, Αμραμπάτ. Θα πάρουμε το Λαμέλα. Πάει εδώ και έχουμε 100 chemistry. Ο μόνος τρόπος να έχουμε 100 chemistry. Και τελευταίο pick, Madison. Δεν νομίζω να θέλουμε κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν νομίζω.
Θα μπει ο Μάντισον εδώ στη θέση του Λαμέλα. Θα πάμε 100 chemistry. Θα πάρουμε και τον τελευταίο τερματοφύλακα. Το τελευταίο pick που είναι τερματοφύλακα. Και είναι έτοιμο το draft, το οποίο δεν έχει πάει άσχημα. Η αλήθεια είναι τώρα. Δεν έχει πάει άσχημα. Έχουμε μια full Premier League ομάδα αυτή τη στιγμή. Το θέμα ήταν αν μπορούσαμε να κολλήσουμε τον Neymar με τον Ρενάτο Σάντσεζ, οι οποίοι είναι εξαιρετικές επιλογές στην ομάδα. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να τους κολλήσουμε. Ναι, χαλάνε πάρα πολύ το chemistry. Οπότε η ομάδα ξεκινάει κάπως έτσι. Και αυτό που σκέφτομαι είναι να φέρω τον Μπέιλι στο κέντρο, το οποίο είναι αρκετά OP, και να είναι κάτι σαν Cam που θα ανεβαίνει. Και θα έχουμε τον Λοσέλος με τον Μάντισον, το οποίο βέβαια είναι αρκετά επιθετικό να τσέχουμε τους μόνους δύο CM πίσω. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε επιθετικά. Και στη θέση του Ozil θα μπαίνει ο Neymar, ο οποίος θα είναι μπροστά. Αριστερά λογικά θα έχετε δεξιά ο Sterling και ο Werner θα είναι στην κορυφή. Πάλι έχουμε τον Arnold. Μπορούμε να κάνουμε βέβαια και το άλλο. Μπορούμε να βάζουμε τον Arnold στη θέση του Ozil και να φεύγει ο Ozil, να μπαίνει ο Mendy αριστερά. Οπότε να έχουμε Arnold, Lo Celso και Madison στο κέντρο. Αλλά μετά κάποιος πρέπει να βγει για να μπαίνει ο Neymar και λογικά ο κλήρος θα πέφτει στο Sterling, νομίζω. Αν και δεν είναι κακή κάρτα, αλλά κάποιον πρέπει να βγάλω και μάλλον θα βγάλω στο Sterling για να μπαίνει ο Neymar. Αυτές ήταν λογικά οι αλλαγές. Και μία τρίτη αλλαγή θα είναι για το κέντρο, όταν κουράζεται κάποιος από το κέντρο, να μπαίνει ο Ρενάτο Σάντσεζ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Πάμε να πάρουμε προπονητή και να φτιάξουμε instructions για να μπούμε στο πρώτο παιχνίδι. Ελπίζω να πάει πολύ καλύτερα από ότι το πρώτο draft και το πρώτο επεισόδιο. Παίρνω Lampard. Πάμε στο πρώτο game. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο παιχνίδι. Πάλι Μανέ, μας δημιουργήσε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο πρώτο επεισόδιο. Και Σαλάχ, πολύ pace. Ίδιο σύστημα έχουμε. Ο Χάμες είναι εκτός chemistry εντελώς. Ο Γκρισμάν είναι σε αρκετά κακό chemistry. Οκ. Είναι καλή ομάδα και είναι και καλό το σύστημα. Αυτό το έχω δοκιμάσει. Αλλά όπως σας είπα, είναι καλύτερο αυτό το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να μην πάει τόσο κακό στο πρώτο επεισόδιο. Για να δούμε. Βέρνερ, ωραία αλλαγή εδώ με το Sterling. Πλασέ του Sterling 1-0 στην πρώτη φάση. Παιδιά, αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ deadly στις αντεπιθέσεις. Γενικά οι αντεπιθέσεις είναι OP, αλλά αυτό το σύστημα τις κάνει ακόμα πιο OP. Δηλαδή, όταν περιμένουν τρεις παίκτες στην ευθεία και είναι και τόσο γρήγοροι, πραγματικά μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα. Όπως βλέπετε εδώ, θα κάνω τις αλλαγές. Θα σας τις δείξω κιόλας, by the way, αφού βάλαμε το γκολάσο. Θα πάει έρχεται εδώ ο Ζήλ, οπότε θα φεύγει, θα μπαίνει ο Μεντί και ο Άρνολντ θα πηγαίνει στο κέντρο, που δουλεύει πάρα πολύ ωραία στο κέντρο. Lo Celso, Madison, Arnold. Μ' αρέσει η ομάδα και θα κρατήσω ακόμα το Sterling, θα κρατήσω τις αλλαγές μου. Να δοκιμάσουμε κιόλας, ρε παιδί μου. Neymar έχω παίξει πολύ. Οπότε για να δούμε και το Sterling, έχει σκοράρει. Γιατί να το βγάλουμε έξω το παιδί τώρα. Πάμε. Πολύ καλό ξεκίνημα. Δυνατό ξεκίνημα. Βέρνερ εδώ ταλαιπωρεί την άμυνα. Παίρνει και κάποιες κόντρες ο Βέρνερ. Το chip shot. Θα ήταν κακό γκολ. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Βέρνερ. Ευκαιρία. Sterling δεν μπαίνει. Περνάει ο Σαλάχ. Έχει την ευκαιρία ο Σαλάχ. 1-1. Δεν τον πρόλαβα. Εκεί είναι μερικές φορές που λίγο να σου ξεφύγει ο Σαλάχ. Δεν μπορείς να επανακάμψεις και να μπεις μπροστά του να τον κόψεις. 1-1. Στην πρώτη ευκαιρία. Κακό μαρκάρισμα εκεί. Πώς βγήκα έτσι. Γκρισμάν, ευκαιρία, 2-1. Δεν είμαστε σε καλή θέση αυτή τη στιγμή. Όχι. Μην αρχίσει να γίνεται meme. Δεν πρέπει να αρχίσει. Άμα αρχίσει να γίνεται meme, πάει, τελείωσε. Ευκαιρία εδώ τώρα περνάει ο Μπέιλ. Ευκαιρία για το 2-2. Πάμε λίγο όμως, γιατί έχω φάει 2.000 γκολ. Δεν πρέπει όμως να τρώω τόσο εύκολα γκολ, γιατί δεν γίνεται να κυνηγάμε συνέχεια το σκορ. Είναι ένα κακό πράγμα αυτό. Τουλάχιστον σοφαρίσαμε νωρίς. Και τώρα η αντεπίθεση. Και τώρα ο Βέρνερ. Φεύγει ο Βέρνερ. Είναι καταπληκτικός ο Βέρνερ. Δεν πιάνει το Βέρνερ. 3-2. Το γυρίσαμε. Απίστευτο. Αυτό με τις αντεπιθέσεις, σας είπα, είναι τρομερό. Είναι απίστευτο, ειδικά όταν έχεις τέτοιους παίκτες. Βέρνερ, Μπέιλ μπροστά, Sterling. Και άμα μπει και ο Neymar, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν πιάνεται. Αλλαγή της μπάλας πάρα πολύ ωραία.
Κάμω το σπίτι μου. Παλιά τον Μπέιλ δεν ξέρω αν έχω προλάβει, δεν ξέρω αν είναι offside. Δεν είναι offside ο Μπέιλ, το σούτ του Μπέιλ 2-4-45. Παίρνουμε και δύο τέρματα διαφορά. Καλό αυτό στο 45, πάρα πολύ καλό. Άλλη μια αντεπίθεση. Σε αυτό το σύστημα το ξαναλέω, ξεδιπλώνονται αντεπιθέσεις απίστευτα εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Και αν είσαι και clinical σε αυτό το παιχνίδι, είμαστε η αλήθεια είναι. Το πρόβλημα ήταν η άμυνα, δεν θα έπρεπε να έχουμε φάει δύο γκολ. Θα ήμασταν πολύ, πολύ πιο άνετα. Αλλά πάμε αυτό να το δουλέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Βέρνερ πέρασε για το 2-5. Ναι, είμαστε εύστοχοι, είμαστε clinical σε αυτό το παιχνίδι. Πάει πάρα πολύ καλά. Για κάποια στιγμή δεν πήγαινε τόσο καλά. Η αλήθεια μας ήρθαν μνήμες από το πρώτο επεισόδιο, αλλά περνάμε πρώτο γύρο. Ναι, δεν θα γίνει meme, ρε φίλε. Εντάξει, δεύτερη φορά μπορεί να γινόταν meme. Δεν θα γίνει meme τώρα για μια φορά, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στο δεύτερο game. Λοιπόν, δεύτερος γύρος, για να δούμε. Δυνατό. Δυνατό. Μία αλλαγή θέλει το CB των on-rare. Και ο Λούκας που είναι off-cam. Από εκεί και πέρα πολύ δυνατή ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει το σύστημα αυτό με τους wingers, αλλά είναι δυνατή ομάδα. Θέλει προσοχή σίγουρα. Και βέβαια από το στάδιο όπως βλέπουμε πλέον μπορείς να το διαχωρίζεις ότι έχει παίξει κάποια γκέιμάκια παραπάνω. Φαίνεται ότι έχει παίξει κάποια games. Τα πρώτα games δηλαδή το έχει παίξει το παιχνίδι τις πρώτες μέρες. Άρα πολύ πιθανόν είναι δυνατός ο αντίπαλος. Με τις κόντρες πολύ κακό γκολ. Τρώμε πολύ κακό γκολ εδώ στο ξεκίνημα. Πάρα πολύ κακό γκολ. Ουσιαστικά του κόβω εγώ την μπάλα και στρώνεται στο δικό του παίκτη, ο οποίος αντιδράει πρώτος από όλους και μας βάζει τον γκολ. Κακό ξεκίνημα. Δεν είχαν γίνει καν αλλαγές. Πάλι είμαστε πίσω στο σκορ. Κάμω το σπίτι μου. Ωραία, έχει ανοιχτεί εδώ η άμυνα. Sterling. Καταπληκτική κίνηση από το Sterling. 1-1, φανταστικό γκολ από το Sterling. Δεν γίνεται να τον βγάζω το Sterling κατευθείαν για τον Neymar. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία κάρτα. Βοηθάει πάρα πολύ. 1-1, ισοφαρίζουμε γρήγορα. Είναι πάντα καλό. Κακό λάθος. Κούνησα τέρμα, αλλά τρώω και rebound. Είμαστε και άτυχοι. Έκανα βέβαια πολύ κακό λάθος. Πολύ κακό λάθος εκεί με τον Van Dijk. Κράτησα την μπάλα παραπάνω. Πήγα να περάσω πάσα από εκεί που δεν περνάει. Τρία-ένα. Έχει εκμεταλλευτεί όλα τα λάθη. Έχει κάνει και εκείνος κάποια λάθη. Δεν έχω καταφέρει να τα εκμεταλλευτώ και είμαστε 3-1 πίσω. Δεν μπορώ να τον κόψω με τίποτα σε κάποιες φάσεις. Δυστυχώς. Είναι σε κάποιες φάσεις τυχερός, αλλά 4-1 μόνο με τύχη δεν γίνεται. Έχω κάνει και εγώ κάποια λάθη και τα έχω πληρώσει. Ναι, έχουμε φάει κάποια γκολ τέτοια, ας πούμε. Όπως αυτή η φάση, δεν πήγε γκολ. Αλλά μετά από κόντρες έχει επωφεληθεί ο αντίπαλος. Θα μπορούσε να μην είναι τόσο μεγάλο το σκορ, η αλήθεια είναι. Κάνει offside ο Sterling. Δεν είχαμε καθαρό σουτ. Ο Neymar είναι. Δεν πέφτει για πέναλτι εκεί και δεν παίρνουμε το πέναλτι. Αυτό γκολ. Παραλίγο να μην περάσει ούτε αυτή η πάσα. 4-2 μειώνουμε. Έχω βάλει μέσα τον Neymar. Έχω πάει στο κέντρο τον Bale και έχω βγάλει τον Madison. Μειώνουμε 4-2. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Η αλήθεια είναι δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Neymar για το 4-3 το κάνει. Ναι. 4-3. Φέρνουμε το μάτι και πάλι πολύ κοντά. Το φέρνουμε στα μέτρα μας. Για να δούμε. Neymar,
Ω, μεγάλη ευκαιρία για το 4-4. Δεν είναι offside ο Neymar. Είναι offside, λέει ο Neymar. Είναι offside, λέει ο Neymar. Νόμιζα ότι τον κάλυπτε. Κλέβει ο Arnold. Werner. Werner περνάει. Πάντα Werner. Καταπληκτική φάση 4-4. Δεν είναι offside αυτή τη φορά. Δεν είναι offside αυτή τη φορά. 4-4. Ο Neymar με τον μπήκε, έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Ο Bale πήγε στο κέντρο και από το 4-1 το κάνουμε 4-4. Είμαστε πάλι πίσω στο παιχνίδι. Ανεβαίνει ο Bale, πάσα στο Sterling. Περνάει ο Sterling, ευκαιρία για, για την ολική ανατροπή. Για την ολική ανατροπή ευκαιρία. 4-5 δεν τη χάνει ο Sterling. Απίστευτη ανατροπή. 4-1 ημίχρονο, 4-5 τελικό. Μάλλον δεν ξέρω. Πρέπει να κρατήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε γιατί πάλι σε αυτό το παιχνίδι έχουμε αφήσει να μπουν πολλά γκολ. 4 γκολ είναι πάρα πολλά για αυτά που έχει βάλει ο αντίπαλος. Πρέπει να κρατήσουμε όμως. Περνάει ο Sterling. Πάρα πολύ ωραία. Werner. Πλασάρι 4-6 τέλος. Τέλος από Timo Werner. Φανταστικό. Φανταστικό. Arnold ευκαιρία. Σέντρα. Κεφαλιά. Φανταστική. Τέλος. 4-6. Πάμε ημιτελικό. Πάμε στον τρίτο γύρο. Με απίστευτο comeback. 4-1 στο ημίχρονο. 4-6 τελικό. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε το ημίχρονο 5-0. Πολύ dominant. Χρειάστηκε ο Μπέιλ, ήταν φανταστικός από το κέντρο. Ερχόταν δηλαδή και είχα μια μεγαλύτερη σιγουριά ότι όταν έπαιρνε την μπάλα μπορούσε να επιτεθώ και ο αντίπαλος ένιωθε μεγαλύτερη επικινδυνότητα από τον Μπέιλ παρά να έχετε προς τα πάνω τον Μάντισον. Αυτό είναι λογικό. Πάντως γενικά έπαιξα και εγώ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα γιατί όπως είπα τα 4 γκολ, ναι μεν ο αντίπαλος ήταν καλύτερος μέχρι εκείνη τη στιγμή αλλά κάποια το έχει χάσει το παιχνίδι όπως αυτό εδώ που βλέπετε έκανε το interception και η μπάλα στρώθηκε ακριβώς στον Λούκας ο οποίος έπαιζε με 3 chemistry, δεν τον ένιωξε ποτέ στο παιχνίδι, μας παστέλωνε ασταμάτητα αλλά τέλος καλό όλα καλά, πάμε στο τρίτο παιχνίδι για τον draft το σημερινό, πάμε στον ημιτελικό να δούμε αν μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, μέχρι το τελικό. Λοιπόν. Τρίτο game για σήμερα, πάλι Σαλάχ, πάλι Νεϊμάρ, ωραίο κέντρο, πολύ δυνατό κέντρο, το ίδιο σύστημα έχουμε ξανά. Γενικά καλή ομαδούλα, νομίζω μόνο το striker θα αλλάξει, θα φέρει κανέναν Εμπαπέ, θα φέρει τίποτα ακραίο μέσα και η ομάδα του είναι πολύ GG. Για να δούμε, για να δούμε. Λογικά προετοιμάζουμε για άλλο ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα τουλάχιστον φέτος το draft είναι πάρα πολύ sweaty. Πάρα πολύ sweaty, πιο πολύ από ποτέ. Πέρασε ο Νεϊμάρ, ευκαιρία εδώ. Γκολάσο Νεϊμάρ, δεν τα αφήνει αυτά. Στο 12. Καταπληκτική κίνηση Νεϊμάρ ζήτω. Και εφόσον πήγε καλά το δεύτερο μήκο στο προηγούμενο παιχνίδι, έβαλα Μπέιλ κατευθείαν στο κέντρο και Νεϊμάρ κατευθείαν μέσα στη θέση του Μάντισον. Οπότε ξεκινάμε δυνατά. Έλουσα με το offside trap, έλουσα. Βρήκε χώρο ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Έλουσα με το offside trap εκεί, έβαλα τον εαυτό μου σε πολύ δύσκολη θέση και. Ένα γκολ δώρο εδώ στον αντίπαλο. Χωρίς να κάνει πολλά. Μπέιλ! Απίστευτο γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Gareth Bale. Είναι τρομερός. Είναι φανταστικός. Είναι απίστευτος ο Gareth Bale. 2-1. Αν δεν είναι offside, δεν είναι offside. Αλλά το δικό μου chipshot δεν δουλεύει. Neymar. Neymar. Είναι απίστευτος.
Είναι τρομερός κι αυτός. Είναι η τετράδα γιατί ανεβαίνει και ο Μπέιλ. Γι' αυτό λέω τετράδα. Είναι τρομερή μπροστά. Είναι φανταστική. Και σιγά σιγά αρχίζω και βρίσκω την άνοια γιατί αυτό είναι το main thing του παιχνιδιού. Rage quit το καταλάβαμε μετά τον goal, ήρθε το pose. Και πάμε τελικό. Σιγά σιγά προσπαθώ να βρω και την άμυνα γιατί υπάρχουν κάποια tricks. Δεν πρέπει να πέφτεις τόσο δυναμικά. Αν και στο FIFA 20 ήμουν αρκετά τέτοιος αμυντικός, δηλαδή προσπαθούσα να βγαίνω πάντα μπροστά στην μπάλα. Πρέπει να βγαίνεις και μπροστά στην μπάλα, απλά δεν πρέπει να γίνεται συνέχεια. Πάμε τελικό και να προσπαθήσουμε να ισοφαρίσουμε ουσιαστικά το προηγούμενο επεισόδιο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το κάνω even. Χάσαμε στον πρώτο γύρο. Αν κερδίσουμε σήμερα, ίσως τα φέρουμε 50-50. Για να δούμε. Λοιπόν, τελικός, για να δούμε. Ξανά Neymar. Inform Firmino. Καινούργιος Inform Firmino. Messi. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, έχει το Σισοκό. Έχει καλή άμυνα με Βαράν Γκόμεζ. Εντάξει. Έχει θέλει κάποιες αλλαγές, η αλήθεια είναι. Δεν είναι το τέλειο draft. Αλλά έχει καλή τριπλέτα μπροστά. Μπροστά. Neymar. Το Καρ. Πάρα πολύ όμορφα. Μπέιλ περνάει. Μπέιλ σουτάρει και το χάνει. Δύο στις δύο ευκαιρίες μεγάλες τώρα τις έχουμε χάσει. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό πάντα. Δεν είναι ποτέ καλό βασικά. Λούζω και την έξοδο εδώ. Μπέιλ ξανά από εδώ. Ω! Άρνολντ. Νέιμαρ. Απίστευτο τάκλιν. Τρομερό τάκλιν. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, όπως βλέπετε, ο αντίπαλος δεν έχει κάνει σουτ. Αλλά και εμείς που έχουμε κάνει, έχουμε χάσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Θα έπρεπε να ήμασταν τουλάχιστον ένα μηδέν μπροστά. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και το FIFA. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με στόχο, τι άλλο, να κατακτήσουμε τον draft. Πολύ κακή άμυνα και ένα μηδέν. Άφησα μεγάλο κενό και εκεί με τον Neymar το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, 1-0. Δυστυχώς δεν αξίζει να είναι μπροστά, αλλά είναι μπροστά. Γιατί τον αφήσαμε. Μεγάλο λάθος του αντιπάλου, μεγάλο λάθος και δικό μου που δεν πλασάρω. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία, έτσι και να αξίζει το παιχνίδι δεν μπορείς να το πάρεις γιατί όταν χάνεις τόσες μεγάλες ευκαιρίες. Όχι. Πάρα πολύ εξαντλήσαμε την αντεπίθεση. Τώρα μένει να βάλουμε τον γκολ και δεν μπορώ να βγάλω σωστά τη σέντρα. Βαλιά το Βέρνερ, το τσίμπημα ούτε τώρα. Στέρλινγκ, όχι. Καταπληκτική παλιά. Στέρλινγκ και πάλι να παίρνετε το τέρμα. 5-0 το έδωσε. Πρόλαβα και κάλυψα την μπάλα με τον Μπέρμπασπιν. Είναι πέναλτι. Ναι. Ισοφαρίζουμε 1-1 με το πέναλτι από τον Βέρνερ. Δεν έχω και ήχο για να καταλάβω τι δίνει και τι έχει δώσει ο διαιτητής. Το κατάλαβα από το animation. Έδωσε πέναλτι. Εγώ προσπάθησα να κάνω τον Μπέρμπασπιν. Αλλά έτσι όπως ήταν το animation, νόμιζα ότι πρόλαβα και έβαλε το πόδι του στην μπάλα ο Γκόμες. Τελικά δεν τα κατάφερε. Απλά γκρέμισε τον Στέρλινγκ και. Ευτυχώς είμαστε και πάλι ισόπαλοι και μέσα στο παιχνίδι. Μπέιλ είδε το Στέρλινγκ, ευκαιρία για το Στέρλινγκ. Πλασάρι δυστυχώς είναι ο Στέρλινγκ. Είναι IRL Στέρλινγκ αυτή τη στιγμή. Είναι IRL Στέρλινγκ. Και εκεί το φάουλ είναι must. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Πραγματικά δεν ξέρω αν στο FIFA 21, μην πω και γενικά σε FIFA, αν και αυτό θα είναι υπερβολή, αλλά στο FIFA 21 να έχω χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι και να έχουμε σκοράρει μόνο ένα γκολ. Δεν ξέρω. Πολύ δύσκολα. Πρέπει να είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες χαμένες ευκαιρίες. Ναι, και εδώ ο αντίπαλος απλά παίρνει τις ευκαιρίες του. Κάνει αυτό που δεν έχω κάνει εγώ. Δυστυχώς είναι. Έτσι είναι το παιχνίδι. Έτσι είναι το παιχνίδι. Και αν γκρινιάξω και πω ότι θέλει το παιχνίδι, πραγματικά θα είναι ψέματα. Εδώ ο αντίπαλος παίρνει απλά τις ευκαιρίες του και κερδίζει το παιχνίδι. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Όταν δεν μπορείς να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα, όταν έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες να το κάνεις και δεν το κάνεις. Βέρνερ και πάλι χαμένη ευκαιρία. Και πάλι δεν μπορούμε να τελειώσουμε τη φάση. Και ο αντίπαλος εδώ βγάζει την μπάλα με γελίο τρόπο από την περιοχή. Πραγματικά με γελίο τρόπο.
Απίστευτο το πόσες ευκαιρίες έχουμε χάσει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι τρομερό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε ο αντίπαλος να πάρει το παιχνίδι αυτό, αν είχαμε τελειώσει έστω και τις μισές φάσεις. Τέλος. Δυστυχώς κάπου εδώ τέλος. Σε καμία περίπτωση ο αντίπαλος δεν μπορούσε να έχει πάρει αυτό το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση. Αν είχα βάλει έστω τις μισές φάσεις. Έστω τις μισές. Δυστυχώς. Όχι μόνο τις μισές, αλλά ούτε το 1/10 των φάσεων δεν μπορούσε να τελειώσει σωστά. Και δεν είναι μόνο οι φάσεις που έχουμε σουτάρει την μπάλα και έχουμε κάνει όντως τελική. Είναι και οι φάσεις που ουσιαστικά έβγαινα 2-1, 3-2, πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις και τελικά έπαιρνα τη λάθος απόφαση ή το παιχνίδι δεν με ευνοούσε για κάποιο λόγο σε κάποια κόντρα κτλ. Όπως βλέπετε τα stats, πάνω κάτω λένε αυτό που σας λέω. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, 10 σούτ, 7 στο στόχο, ο αντίπαλος 4 σούτ, 4 στο στόχο, 3 γκολ. Πήρε τις ευκαιρίες του, ένα σούτ ήταν που δεν πήγε γκολ από αυτά που έκανε. Και δυστυχώς θα χάσουμε. Και είναι δίκαιο, θα σου πω από την άποψη ποιο είναι δίκαιο. Ότι όταν σου δίνουν τις ευκαιρίες πρέπει να τις κάνεις. Εκεί καθαρά εγώ δεν πήρα τις σωστές αποφάσεις, δεν έκανα τα σωστά τελειώματα. Και λογικό είναι να χάσουμε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να γκρινιάζω και να λέω ότι με αδίκησε το παιχνίδι και ότι ήταν scripted, ας πούμε, κτλ. Όταν βγαίνω με το Sterling και δεν κάνω το σωστό πλασέ ή δεν διαβάζω σωστά την κατάσταση ότι έρχεται ο τερματοφύλακας, οπότε πρέπει να κάνω ball roll ή έρχεται ο αμυντικός, οπότε πρέπει να πασάρω την μπάλα. Είναι δικό μου λάθος, είναι human error, οπότε δεν μπορώ να κράξω το παιχνίδι. Παίρνουμε όμως 20.000 coins, πάρα πολύ σημαντικό. Το παιχνίδι τουλάχιστον εδώ μας ευνοεί. Παίρνουμε 20.000 coins, παίρνουμε gold players pack, παίρνουμε premium gold players pack. Ακριβώς αυτά που θέλαμε. Packs με παίκτες, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ομάδα. Και έχουμε και ήδη 10.000 coins. Οπότε έχουμε συνολικά σαν τιμή 2 draft στο coin balance. Έχουμε 30.000 λοιπόν. Αμέσως. Και πάμε να ανοίξουμε τα packs που για μας αυτά θεωρούνται untradeable. Το ξαναλέω, αυτοί οι παίκτες που θα πάρουμε τώρα δεν μπορούμε να τους πουλήσουμε. Αν και είναι tradeable για το παιχνίδι, για εμάς αυτούς τους παίκτες μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, να τους βάλουμε στην ομάδα. Το πρώτο δεν είναι boards, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε πολύ αρχικά. Τώρα, ό,τι και να πετύχουμε μπορεί να μας βοηθήσει. Να, ένα cam εδώ πέρα με 80 pace, 74 shooting, 86 passing, 78 dribbling. Εντάξει. Μέτρια πράγματα, δεν είναι κάτι τρελό. Έχουμε και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία είναι unreal βέβαια. Αντρέ Σίλβα. Γκάμπριελ Μαρσάλ, δεν βλέπω κάτι usable εδώ. Ίσως ο White εδώ της Brighton. Ναι, εδώ δεν ήταν ένα pack το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά. Δεν είχε κάποιον παίκτη πολύ usable. Πάμε στο επόμενο. Για να δούμε. Για να δούμε τι έχει να μας δώσει αυτό το pack. Θέλουμε και λίγο τύχη εδώ. Αν και είχαμε αρκετή τύχη, πήραμε και την draft token. Πήραμε και 20.000, δεν είναι board εννοείται. Είναι striker, είναι ο Milik. Δεν φαίνεται και πολύ usable card με 68 pace. Sydney. Ο Μάχης εδώ πέρα, Μάχης, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Είχε μια καλή καρτούλα και μια καλή inform πέρυσι, 4-4. Αυτός ίσως κάπως χρησιμοποιηθεί, αν και τα links του είναι πολύ δύσκολα. Όχι, γενικά δεν έχουμε κάτι usable από αυτά τα packs. Οπότε θα έχουμε πολύ δύσκολη επιλογή για τη squad που θα φτιάξουμε για τα placements. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο δεν ξέρω αν θα έχουμε τα placements. Κανονικά ήθελα να έχουμε τα placements, να έχω φτιάξει μια ομάδα, να πάμε να παίξουμε τα placements, να μπούμε και στα rivals, να προσπαθήσουμε να μπούμε και Weekend League. Δεν ξέρω και αν θα προλάβουμε το πρώτο Weekend League από αυτό το account. Αλλά αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα της προκοπής, μάλλον και το επόμενο επεισόδιο θα είναι draft. Θα είναι το τρίτο μας draft. Έχουμε έτοιμα τα coins, ευτυχώς. Ήμασταν τυχεροί στα rewards, πήραμε και άλλα 20.000. Αν και θα βγάζαμε άλλο ένα σίγουρα, το έχουμε βγάλει άλλα δύο σίγουρα και αρχίζουμε και ρολάρουμε λίγο με τα coins. Αυτό είναι καλό τουλάχιστον, για να μην ξεμείνουμε από drafts. Λοιπόν, οπότε θα μάθετε στο επόμενο επεισόδιο αν θα παίξουμε τα placements, ούτε και εγώ δεν ξέρω, ή αν θα παίξουμε ακόμα ένα draft. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, like. Subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι για να ειδοποιήσετε για επόμενα βίντεο. Κάντε και το καμπανάκι εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρετε καμιά φορά και subscribe να είστε, το YouTube δεν γουστάρει. Αυτά. Θα τα πούμε σε επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.